Για το Z News έκανες μία συνέντευξη Μάλιστα. στον Γιάννη Σπαλιάρα, ο οποίος αποκαλεί τον Παύλο Καρακτερό ανιψιό του. Ναι. Τι έχει γίνει, δεν το ήξερα εγώ αυτό. Βασικά δεν έχω καταλάβει ακόμα τι συγγένεια έχουν, αλλά ναι. η γιαγιά Ωραία. Του Γιάννη Σπαλιάρα με ναι. κάποιον συγγενή του Παύλου Γαλακτερού είναι αδέρφια. Τέλεια. Είναι αδέρφια. Α, όντως είναι αδέρφια. Και μου μίλησε και γι' αυτό, τον συνάντησα λίγο πριν μια φωτογράφηση που είχε κανονίσει να κάνει. Είχε πάρα πολύ καιρό να μιλήσει ο Γιάννης Σπαλιάρας και μου είπε και για Παύλο και για Κοψιδά. Μπορώ ναι. να σας πω διάφορα πράγματα. Ωραία. Ο Σφάχτης Καρύδας, mm-hmm. να δούμε τι λέει. Τι ωραία είχαμε και να πούμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο του είχε βγει σε πολύ καλό η συμμετοχή Βέβαια. Του στο Survivor. Πολύ καλό παιδί. Για να δούμε. Γιάννη μου, πες μας ποια είναι η μέση διάρκεια μια σεξουαλική πράξη. 35 λεπτά λέει ο Σπαλ. Τι λέει στο δεκάλεπτο. Καλά βρε Ειρήνη, πού πέφτεις κι εσύ. Με πέφτω το βλέπεις. Φυσικά και το βλέπω, ναι. Σου λείπει. Θα ήθελες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει. Αλλά το παρακολουθώ. Είναι ένα πρόγραμμα που μου έκανε πάρα πολύ καλό, με ανέδειξε. Κέρδισα την αγάπη του κόσμου μέσα από αυτό, οπότε δεν θα μπορούσα να γυρίσω την πλάτη μου στο Survivor. Είναι λιγότερο αγωνιστικό reality φέτος και περισσότερο reality. Reality. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ασχολείται τόσο με τα αγωνίσματα και το ποιος είναι καλός στα αγωνίσματα, αλλά περισσότερο με την καθημερινότητα και όλα αυτά που δημιουργούνται μέσα στη συμβίωση. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ξεχωρίσει κάποιον παίχτη που να μ' αρέσει πάρα πολύ ή κάποια ομάδα. Okay. Επίσης το γεγονός ότι αλλάζουν συνεχώς οι ομάδες και μπαίνουν νέοι παίχτες, mm-hmm. εμένα δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή τη χρονιά τη δικιά μας δεν είχε γίνει αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι ένας παίχτης που μπαίνει μετά από ένα μήνα, καταρχήν είναι άδικο για τους παίχτες που είναι μέσα, mm-hmm. που έχουν ήδη πεινάσει, mm-hmm. πρώτον. Δεύτερον, ποιος εμένα μου λέει ότι δεν μεταφέρει πληροφορίες ερχόμενος. Σου λένε τώρα χτυπάει το τηλέφωνο και σου λένε φεύγεις αύριο, πας στο Άγιο Δομήνικο και διαλέγεις έναν παίχτη από το δικό σου Survivor που θέλεις να πάρεις μαζί σου. Ποιον θα διαλέγεις? Νομίζω θα διάλεγα τον Χρανιώτη για να περάσω σίγουρα καλά. Ας παραξηγηθεί όποιος θέλει, δεν με νοιάζει καθόλου. Και μιλάω για τον Παύλο τον Γαλακτερό. Που είναι ανιψιό σου, ξαδερφό σου. Έχετε συγγένεια. Ναι. Οπότε τον στηρίζεις, σου αρέσει. Νομίζω ότι ο Παύλος είναι έτσι μια πολύ αξιοπρεπής παρουσία στο mm-hmm. φετινό Survivor. Θεωρώ ότι έχει ξεχωρίσει με το χαρακτήρα του. Πριν μπει μέσα, σε πήρε τηλέφωνο να του πει για τους κουβέντες και καλά πώς. Νομίζω ότι ντρεπόταν να με πάρει. Είναι yeah. τόσο μαζεμένο, τόσο καλό παιδί που ντρεπόταν να με πάρει. Μίλησα όμως λίγο με την Άνση uh-huh. και τον Άσο πριν μπει ο Παύλος. Αυτός που με πήρε και μιλήσαμε πολύ ώρα ήταν ο Γιώργος Κοψιδάς. Πριν μπει μέσα. Mm. Με τον οποίο ήμασταν μαζί στο Μίλαν Μπρόμικα, δηλαδή έχουμε ναι. συνεπάρξει υποθέσω, τηλεοπτικά. Συσσαγωγικά το δασκάλεψε. Μιλήσαμε κανένα τρίωρο. Προσπάθησα να του μεταφέρω τις εμπειρίες μου mm-hmm. από το Survivor, έτσι ώστε να πάει πιο έτοιμος. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είμαι για reality εγώ. Δεν είμαι για αυτό. Μια χαρά ήταν και τόσο που είδε, τέλο. Σου άρεσε ο τρόπος που έφυγε και αυτά που υπόθηκαν όταν βγήκε έξω, επειδή χαρακτήρισε, το είπε reality, το είπε ότι ο κόσμος τελικά θέλει να βλέπει reality και όλα αυτά. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικό αυτό από τον Γιώργο. Okay. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικό γιατί εντάξει, όλοι ξέρουμε από πριν που πηγαίνουμε. Χριστός. Να, ένα ναι. παιδί που έκανε restart μετά το Survivor. Ο Γιάννης και έκανε μια καινούρια καριέρα. Πιο πολύ, γιατί αν θυμόσαστε λίγο πριν μπει στο παιχνίδι, είχε πει τη δήλωση με τις 4.000 γυναίκες. Εντάξει, αλλά ήταν πολύ μεγάλο χαμό. Ναι, αλλά ήταν λίγο και τρολιά. Δεν είχε βγει. Τρολιά και βγει. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακό παιδί. Ναι, αλλά κατάλαβε. Που είχαν χτυπήσει πάρα πολύ όλοι. Όχι, βγάλαμε το μνημόνιο με αυτή τη δήλωση. Το πρώτο Survivor δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε. Οι χαρακτήρες, όσο ακραίοι και να ήταν στο πρώτο, κακία τέτοια δεν είχαμε δει από κανέναν. Ακόμα και αν συγκρίνουν κάποιοι με το χανταμπάκι κάποιες καταστάσεις. Καμία σχέση. Έλες τώρα καμία σχέση, μπορούμε να το πούμε αυτό. Οπότε, ξέρεις, τώρα τα παιδιά, αν βγουν και το χειριστούν σωστά, κάποιοι θα βγουν πολύ κερδισμένοι. Βέβαια. Ήδη ο Καλλίδης που βγήκε, μια χαρά έξοδο και ναι, αλλά συμπεριφέρθηκε και σωστά ο Καλλίδης. Αυτό είναι το θέμα. Για όσο και μια προέκταση, αν θέλετε, για τον Γιάννη Σπαλιάρα, μιλάει. Ναι. Και φτιάχνει το δικό του book και να το ξαναστείλει στο εξωτερικό, έτσι ώστε να ξαναέχει πάλι την ευκαιρία για να ξαναπήξει το Netflix.